Καταρχήν να σας ευχαριστήσω το ΕΛΙΑΜΕ για την πρόσκλησή του να απαντήσω στις ερωτήσεις του όσον αφορά την κρίση της οικονομικής επιστήμης, κυρίως στον απόϊχο του γεγονότων του 2008 και του 2010. Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι η οικονομική επιστήμη και τα εργαλεία της όχι μόνο απέτυχαν να προβλέψουν την κρίση του 2008 και του 2010 στην Ευρωζώνη, η δεύτερη κρίση, αλλά μέχρι σήμερα έχουν επίσης αποτύχει να τις θεραπεύσουν. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για τη δομική κρίση που περνά σήμερα η οικονομική επιστήμη. Ο πρώτος, θα έλεγα, είναι ο ίδιος ο τρόπος με τον οποίο ασκείται η οικονομική επιστήμη σήμερα, ο οποίος είναι βαθύτατα στυλιζαρισμένος. Έχει αποκτήσει μια θεολογική προσκόλληση στα μαθηματικά μοντέλα και ίσως έχει χάσει, ψάχνοντας το δέντρο, ίσως έχει χάσει το δάσος. Από την άλλη πλευρά, όποιος έχει δουλέψει με οικονομικά προβλήματα και οικονομολόγους και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, θα έχει διαβλέψει μια αλλαγή στην νοοτροπία και πραγματικά μια αλλαγή στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο που προσπαθούν οι λειτουργοί της οικονομικής επιστήμης, οι οικονομολόγοι, να ενσωματώσουν στην επιστήμη τους διδάγματα από άλλα γνωστικά πεδία, και επίσης ο τρόπος με τον οποίο έχουν δημιουργήσει έναν ιδιαίτερα γόνιμο διάλογο με επιστήμονες από άλλα γνωστικά πεδία αλλά και εντός της οικονομικής επιστήμης. Άρα, κανείς σήμερα, παρότι όλη αυτή η αλλαγή νοοτροπίας δεν έχει ακόμη παράγει τα απαιτούμενα αποτελέσματα, θα μπορούσε να είναι αισιόδοξος παρά τα όσα αρνητικά και επικριτικά θα παραθέσω απαντώντας τις ερωτήσεις σας. Ο λόγος της κρίσης. Ο λόγος της κρίσης στην οικονομική επιστήμη είναι μερικοί από τους μύθους που έφτιαξε η ίδια η οικονομική επιστήμη, εκτός της προαναφερθήσεις θεολογικής αντιμετώπισης των μαθηματικών μοντέλων στην οικονομία και της αποτελεσματικότητάς τους. Ο πρώτος μύθος που δημιούργησε η οικονομική επιστήμη τουλάχιστον τα τελευταία 30-40 χρόνια είναι ο ορθολογικός άνθρωπος και οι ορθολογικές αγορές. Εκτός από τα οικονομικά μοντέλα, δεν υπήρξε πουθενά απόδειξη ότι το μοντέλο του ορθολογικού ανθρώπου είναι πραγματικό. Μετά έχουμε την υποτίμηση των άλλων επιστημών από την οικονομική επιστήμη και κυρίως έχουμε τον υπεριαλιστικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει η οικονομική επιστήμη αλλά γνωστικά πεδία. Φτάσαμε σε σημείο να έχουμε οικονομική ανάλυση της θανατικής ποινής και του εγκλήματος ή ακόμη και του εμπορίου βραφών. Όλα αυτά ήταν πολύ καλά θεωρητικά υποδείγματα, πάρα πολύ έξυπνα για την κλειστή κοινότητα των οικονομολόγων ή των άλλων ειδικών των κοινωνικών επιστημών, τα οποία δεν είχαν βέβαια καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αλλά το τρίτο πρόβλημα είναι ότι η οικονομική επιστήμη έχασε την επαφή της με την πραγματικότητα. Το τέταρτο πρόβλημα είναι η ίδια η διαίρεση εντός της οικονομικής επιστήμης, κυρίως στον χώρο της μακροοικονομίας, μεταξύ κεϊνσιανών και μη κεϊνσιανών. Ξέρετε, ο όρος μακροοικονομία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1946. Δεν υπήρχε αυτή η συνολική θεώρηση της οικονομίας και του οικονομικού παραδείγματος πριν το 1946, τουλάχιστον με συγκεκριμένο υπόδειγμα. Ίσως και λόγω της νεότητας της συγκεκριμένης επιστήμης, νεότητας βεβαίως σε εισαγωγικά, έχουμε παραδείγματα όπως το μοντέλο της γενικής ισορροπίας, το οποίο πραγματικά αφήνει εκτός ανάλυσης πολύ σημαντικά ζητήματα και πολύ σημαντικές τριβές
στην πραγματική οικονομική δραστηριότητα με αποτέλεσμα να δίνει αναποτελεσματικά ή ασαφή δείγματα γραφής ή να μην έχει πραγματικά εκείνη την επαφή με την πραγματικότητα του οικονομικού φαινομένου που θα έπρεπε να έχει. Άρα, το τέταρτο θέμα είναι ότι η οικονομική επιστήμη έγινε σιγά σιγά μια αυτοαναφερόμενη επιστήμη και έχασε την επαφή της με τη μελέτη των πραγματικών προβλημάτων. Μετά περνάμε στο πεδίο της θεωρίας των χρηματοοικονομικών αγορών και των χρηματοδοτήσεων, η οποία είναι επίσης πολύ καινούργια. Ξεκινά στην ουσία από την θεωρία του Μάρκοβιτς στα μέσα της δεκαετίας του 50 για να περάσει στις θεωρίες αποτελεσματικών ή τέλειων αγορών στη δεκαετία του 70. Οι συγκεκριμένες θεωρίες, οι οποίες επίσης είναι βασισμένες στο μοντέλο του ορφολογικού ανθρώπου, είχαν πολύ σημαντικά προβλήματα. Το ένα είναι ότι αν έχεις αν η τιμή στο ταμπλό του χρηματιστηριακή τιμή ή η τιμή που βρίσκει η αγορά όταν συναντιέται η προσφορά και η ζήτηση είναι η πραγματική τιμή, είναι η τιμή, είναι η αξία των πραγματικών περιουσιακών στοιχείων μετοχής ή του ομολόγου ή της εταιρείας στην οποία αναφέρεται, τότε δεν υπάρχει κανένα κίνητρο να ψάξεις για την πραγματική αξία του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου. Άρα η θεωρία των τέλειων αγορών είναι αυτοαναιρούμενη. Ο πρώτος ο οποίος εξήγησε για ποιο λόγο είναι αυτοαναιρούμενη είναι ο καθηγητής Stiglitz. Μετά υπάρχουν άλλα ζητήματα, όπως το θέμα των επενδυτικών, της επενδυτικής φούσκας, το οποίο δεν μας το εξήγησε ποτέ αποτελεσματικά η θεωρία των αποτελεσματικών τέλειων αγορών. Δείχνοντας μια ροπή προς το δογματισμό και μια αδυναμία ή αδιαφορία να εξηγήσει δυσεπίλητα προβλήματα των αγορών, μάλλον παραπλάνησε παρά βοήθησε. Η κριτική που της ασκείται από τους συμπεριφορικούς οικονομολόγους δεν είναι απλά βάσιμη, είναι και απαραίτητη, διότι ο πλουραλισμός είναι το αναγκαίο στοιχείο της επιστήμης και της άσκησης επιστήμης. Η υποτίμηση ψυχολογικών φαινομένων ή ανθρωπολογικών ή κοινωνικών φαινομένων ήταν σε καθημερινή διάταξη στις δημοσιεύσεις οικονομικών μελετών από τη δεκαετία του 70 μέχρι ίσως και το 2008. Αυτή η τάση σήμερα είναι αναστερφόμενη. Η οικονομική επιστήμη προσπαθεί τουλάχιστον να γίνει πιο πλουραλιστική και να έρθει σε μεγαλύτερη επαφή με τα δρόμενα της πραγματικής οικονομίας και με άλλες επιστήμες όπως η ψυχολογία, η ανθρωπολογία και η κοινωνιολογία. Τι θα μπορούσε να γίνει λοιπόν, ούτως ώστε οι οικονομολόγοι του σήμερα, δηλαδή οι φοιτητές σε σχολές οικονομικών επιστημών του σήμερα, να αποφύγουν τα λάθη που έκαναν οι οικονομολόγοι του χθες. Τι θα μπορούσε να γίνει ούτως ώστε οι καθηγητές οικονομικών του αύριο ή οι εξασκούντες στην οικονομική επιστήμη αύριο θα είναι εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα εργαλεία για να αποφύγουν τα λάθη που έκαναν οι οικονομολόγοι του χθες. Το πρώτο που νομίζω θα πρέπει να γίνει είναι να τους διδαχθεί ότι ο ιμπεριαλισμός της οικονομικής επιστήμης έναντι των υπόλοιπων κοινωνικών επιστημών απέτυχε. Ούτε τα σωστά εργαλεία χρησιμοποιήθησαν, ούτε τα σωστά αποτελέσματα εξήχθησαν. Το δεύτερο που θα πρέπει να γίνει είναι να τους γίνει κτήμα πως τα οικονομικά και κυρίως τα μαθηματικά μοντέλα δεν μπορούν να αποκτούν μεταφυσικό χαρακτήρα, αλλά θα πρέπει να προσαρμόζονται
στις ανάγκες της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας, διότι έχουν κατασκευαστεί για να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε ακριβώς το οικονομικό φαινόμενο στην ουσία του και στην πραγματικότητά του και όχι απλά για να υποβοηθήσουν στις αρισμένες, ιδιαίτερα έξυπνες οικονομικές θεωρίες, οι οποίες όμως μπορεί να δημιουργούν μεγαλύτερη ζημιά παρά όφελος. Το τρίτο πράγμα που θα πρέπει να γίνει είναι να ανοίξουν τα τμήματα οικονομικών σπουδών σε άλλες επιστήμες. Τουλάχιστον στις σημαντικές νομικές σχολές του κόσμου υπάρχει τουλάχιστον ένας οικονομολόγος ο οποίος διδάσκει τους φοιτητάς θεσμικά οικονομικά. Δεν υπάρχει καμία οικονομική σχολή στον κόσμο η οποία να έχει καθηγητάς των οποίων οι βασικές σπουδές ή ένα μέρος των σπουδών τους να είναι στα νομικά, στην ψυχολογία, στην κοινωνιολογία, στην ανθρωπολογία. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Νομίζω ότι η βάση αυτού του αποκλεισμού των άλλων επιστημών από τις σχολές οικονομικών είναι αυτός ο υπεριαλισμός και η υπερβολική αυτοπεποίθηση της οικονομικής επιστήμης σε σχέση με τα εργαλεία και τα διδάγματα των άλλων επιστημών. Αυτή η θεώρηση απέτυχε. Το βασικό δίδαγμα, το οποίο νομίζω σιγά σιγά γίνεται κτήμα και των πανεπιστημιακών που ασχολούνται με την οικονομική επιστήμη αλλά και των οικονομικών σχολών γενικότερα, είναι ότι το επόμενο βήμα είναι ο πλουραλισμός. Ο πλουραλισμός στον τρόπο με τον οποίο μελετάμε το οικονομικό φαινόμενο και ο πλουραλισμός στη διάσταση των δανείων που θα πρέπει να πάρει η οικονομική επιστήμη από τις άλλες κοινωνικές επιστήμες και όχι μόνο, ούτως ώστε να βελτιωθούν τα μοντέλα τους, να βελτιωθούν τα διδάγματα των ερευνητικών έργων εντός της οικονομικής επιστήμης, με αποτέλεσμα πραγματικά να γίνει ο θετικός μηχανισμός των κοινωνιών στην επίλυση δυσεπίλητων προβλημάτων, όπως είναι τα προβλήματα της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας ή τα προβλήματα της δημιουργίας ανάπτυξης και απασχόλησης που αντιμετωπίζει, για παράδειγμα, σήμερα η Ευρωζώνη.